Ενώπιον της δικαιοσύνης βρέθηκε και πάλι ο Όσκαρ Πιστόριους για τη δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στένκαμπ στις 14 Φεβρουαρίου. Ο δρομέας και παραολυμπιονίκης εμφανίστηκε συντετριμμένος στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η δίκη του θα διεξαχθεί το Μάρτιο και ο Πιστόριους ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία του φόνου εκπρομελέτης. Για τη μοιραία νύχτα, ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα, αφού μπέρδεψε την κοπέλα του με διαρρήκτη και την πυροβόλησε μέσα από την κλειδωμένη πόρτα του μπάνιου. Οι κατοίκοροι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι ο πυροβολισμός ήταν προσχεδιασμένος, κατηγορία που αν ευσταθεί επισύει την ποινή της κάθριξης.